Καλημέρα κύριε Καθανασόπουλε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς δεν ψηφίζετε τον εκλογικό νόμο. Σωστά το λέω. Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Εμείς έχουμε πάγιο. Ναι. Είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά γιατί οι άλλοι λένε είμαστε απλή της αναλογικής. Λέει για να γίνουν συμμαχικές κυβερνήσεις. Εσείς είστε υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά δεν θέλετε να κάνετε συμμαχική κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς θέλουμε απλά να καταγράφεται όσο δυνατόν πιο καλά η βούληση, η λαϊκή βούληση. Δηλαδή, σαν μια μεγάλη δημοσκόπηση, ας πούμε. Πόσο παίρνει ο ένας, πόσο παίρνει ο άλλος κλπ. Όχι, το να υπάρχει αυτό που λένε όσο το δυνατόν η ισοτιμία της ψήφου, αν και αυτό ποτέ δεν επιτυγχάνεται, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ναι. Αλλά τέλος πάντων να μην υπάρχουν τα κάλπικα και εκβιαστικά διλήμματα. Και ποιος θα κυβερνήσει μετά? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία μπορούν να κυβερνήσουν και να συγκυβερνήσουν. Όχι εσείς πάντως. Εσείς δεν μετέχετε σε αυτό. Δεν μετέχετε. Δεν θέλετε. Εμείς λέμε δεν μετέχουμε σε αυτό γιατί χρειάζεται ο λαός μια ισχυρή αντιπολίτευση να έχει. Μάλιστα. Που να προωθεί τα δικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των επιχειρηματικών ομίλων. Ναι. Είδα χθες τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος βγήκε από τον κύριο Μητσοτάκη προχτές, αν δεν απατώμε. Τον είδα ανήσυχο. Ανησυχείτε όντως για τα όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας και διεθνώς? Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα ανησυχίας. Όχι, όχι, προφανώς. Λέω, ναι. Υπάρχουν. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Και από αυτή την άποψη, βεβαίως, εκφράσαμε την ανησυχία μας. Ναι. Και στη δήλωση την οποία έκανε και ο κ. Κουτσούμπας αμέσως μετά τη συνάντηση. Ναι. Γιατί ακριβώς κρυμακώνονται οι τυχοδιοκτισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Εντείνονται οι υπερρεαλιστικοί σχεδιασμοί. Και από αυτή την άποψη, η Ελλάδα λαμβάνει ρόλο. Παίζει ένα ρόλο σε αυτή την όλη διαδικασία. Συμμετέχει ενεργά. Και μάλιστα οι Αμερικάνοι απαιτούν και την όλο και πιο μεγαλύτερη εμπλοκή της. Ναι. Όμως ούτε και εμπλοκή, αλλά δεν μας καλέσανε στο Βερολίνο που θα μιλήσουν για τη Λιβύη. Ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό. Έχει αναλάβει το σχεδιασμό του προκεχωρημένου φυλακίου. Ναι. Και του ορμητηρίου των επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, και ο ρόλος της φαίνεται στις όλες εξελίξεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και λέμε ότι η όλη συζήτηση που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα ότι αναβαθμίζεται τη θέση της Ελλάδας γιατί υπογράφει και αυτή η στρατηγικής σημασίας σύμβαση με τις ΗΠΑ και ότι αποτελούμε τον παράγοντα σταθερότητα της περιοχής, γρήγορα όλα αυτά καταραίουν ως χάρτινος πύργος. Μάλιστα. Και απόδειξη αυτής της κατάρρευσης είναι ακριβώς και ότι η μη πρόσκλησή της στην συζήτηση για τη Λιβύη. Όχι ότι βεβαίως ότι ως κόμμα συμφωνούσαμε να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία, έτσι. Ναι, να συμμετέχει ή να μην συμμετέχει. Πρέπει να συμμετέχει ή να μην συμμετέχει. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να συμμετέχει. Άρα καλώς δεν πάει. Να συμμετέχει για το λόγο, προσέξτε, η ελληνική αστική τάξη θέλει τη συμμετοχή. Ναι. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να συμμετέχει γιατί δεν μπορεί το διακύδευμα να είναι τα ανταλλάγματα τα οποία θα διεκδικήσει στην ευρύτερη περιοχή η αστική τάξη της χώρας μας, ανταλλάγματα που είναι σε βάρος των λαών της περιοχής και του ελληνικού λαού. Αυτή λοιπόν η πολιτική των ανταλλαγμάτων, ότι να είμαστε τα καλά παιδιά του αμερικανονατοϊκού υπεριαλισμού για να έχουμε ανταλλάγματα, είναι ακριβώς και αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί στην επιδείνωση της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Τώρα, και μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Πώς σας εκτιμάτε αυτή την ιστορία με τις καταλήψεις και τις σκηνές βίας κατά των αστυνομικών ή και από την πλευρά των αστυνομικών? Ναι. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Η κυβέρνηση από τη μια μεριά εφαρμόζει μια αντιλαϊκή πολιτική και από την άλλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική τη συνοδεύει με το δόγμα νόμος και τάξη. Και επί της ουσίας στο στόχαστρό της δεν είναι τόσο οι καταλήψεις όσο η λογική ότι πρέπει η αστυνομία να αποτελέσει το βασικό βραχίωνα της εφαρμογής αντιλαϊκής πολιτικής στρεφόμενη απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Και ακριβώς αυτή η υπερβολική υπέρμετρη βία η οποία δείχνει είναι ακριβώς προετοιμασία για αυτή την κατάσταση. Και από αυτή την άποψη οι όποιες κινήσεις γίνονται λειτουργούν ως προωθητικός μηχανισμός στο να ισχυροποιηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Ναι, αλλά πρέπει να κενώσει καταλήψει, όχι? Κοιτάξτε, εμείς βεβαίως δεν στεκόμαστε στο ζήτημα των καταλήψεων ως καταλήψεις. Από ποια άποψη? Από την άποψη βεβαίως ότι δεν συμφωνούμε με αυτά τα οποία γίνονται και από την άλλη μεριά λειτουργούν συκοφαντικά τέτοιου είδους κινήσεις καταλήψεων απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Μάλιστα.
Άρα είστε και εσείς ανεξάρτητα τις προθέσεις τις οποίες έχουν. Σωστό, ναι, ναι. Ανεξάρτητα τις προθέσεις τις οποίες έχουν, έτσι. Ναι. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Ναι. Αλλά και εσείς δέχεστε όμως ότι δεν μπορεί να πηγαίνει να καταλαβαίνει κάποιος ένα σπίτι με άλλους 50 μαζί και να μένουν εκεί πέρα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό το οποίο λέτε. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσχημα στην κλιμάκωση της αστυνομικής βίας, εμείς λέμε. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη. Και έχουμε δει τέτοιες σκηνές υπέρμετρης βίας σε περιπτώσεις εκαθάριστων καταλήψεων. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπε. Καλή σας μέρα, κύριε Καραθανασόπουλε.